Γεια σου όμορφη κόσμε, Πάμε να βάλουμε το πιο σταθερό και μαύρο eyeliner που έχεις βάλει ποτέ. Ένα εκπληκτικό κρεμόδες και μακριάς διάρκεια eyeliner που πάρα πολύ έντονη χρωστική έχει και έχει και αδιάβροχη σύσταση και δεν είναι άλλο από τη Seriap που όπως είδες και κατάλαβες μόλις τώρα κι εσύ, έχω και πάρα πολλά backup γιατί πραγματικά φοβάμαι πάρα πολύ μην τυχόν βγει ποτέ sold out και δεν έχω αντικαταστάτη. Παίρνει λοιπόν ένα πάρα πολύ λεπτό πινέλο και ίσα ίσα που βρέχει τη μύτη. Στη συνέχεια πηγαίνει σε έναν καθρέφτη, δεν κοιτάω Αριστερά δεν κοιτάω δεξιά, δεν τραβάω το δέρμα μου, ε, ειδικά αν είσαι πάνω από 40 δεν το κάνεις αυτό, και τραβάς μία προέκταση ας πούμε του κάτου βλεφάρου προς τα πάνω. Και στη συνέχεια από έξω προς τα μέσα θα σε βοηθήσει πολύ πιο καλά πιστεύω, θα αρχίσεις να γεμίζεις και θα το κάνεις όσο λεπτό ή Έντονο το θέλεις εσύ. Μου αρέσει πάρα πολύ να σβήνει ε, κάπου εκεί που είναι ο, ο βολβός του ματιού. Εσύ μπορεί να μην επιλέξεις αυτή την τεχνική, αλλά εγώ το θεωρώ ότι όσο μεγαλώνουμε less is more. Προτιμώ δηλαδή να μου φτιάχνετε και λίγο την εσωτερική γωνία του ματιού. Μη φοβηθείς και αν σου μπει μέσα στο μάτι δεν θα σου δημιουργήσει καθόλου τσουξιμό και αλλεργία. Αυτό είναι ένα tip για να κάνεις το μάτι σου να φαίνεται πιο ανωδικό να βάζεις και λίγο από την κάτω μεριά του πάνω βλεφάρου. Και σταθεροποιείς και βάζεις και όσο θέλεις και στη μέσα μεριά. Πάντα αφήνω λίγο εγώ τη, μέσα, ε, τη μέση άδεια, γιατί βάζω συνήθως πράσινο μολύβι, όπως θα δεις και τώρα, γιατί κάνει τα μάτια μου να φαίνονται ακόμα πιο ανοιχτόχρωμα. Είναι ένα κόλπο τηλεόρασης που ελπίζω να το δοκιμάσεις και να μου πεις πώς σου φάνηκε. Καλή επιτυχία και περιμένω εννοείται και δικές σου φώτος στο instagram από τις δικές σου προσπάθειες. Φιλιά πολλά!